Καλησπέρα σε όλους. Καλή χρονιά για από μένα. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι πρόεδροι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, την οποία οργανώνουν από κοινού ο ΣΕΤΕ και η Eurobank. Η προσέλευση τόσων εκλεκτών προσκεκλημένων είναι σίγουρα ενδεικτική του δυναμισμού του κλάδου, του τουρισμού και της σημασίας που έχει για την ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας. Δεν θα ήμασταν τόσοι πολλοί σε αυτή την αίθουσα αν δεν σκεφτόμασταν όλοι ότι ο τουρισμός είναι η ατομομηχανή της ελληνικής οικονομίας, η ατομομηχανή της ανάπτυξης. Όπως όλοι γνωρίζετε, βιώνουμε μια ιστορική κρίσιμη συγκυρία για την οικονομία μας. Μια συγκυρία όμως που, όσο δύσκολη και να είναι, πρέπει να αποτελέσει τη μεγάλη ευκαιρία ώστε, αφού ξεπεράσουμε την κρίση, να επανατοποθετήσουμε την προοπτική της χώρας σε νέες βάσεις. Τα προβλήματα τα γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε επίσης και το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Δρόμος εξαιρετικά δύσκολος, δύσβατος, που απαιτεί τολμηρά και αναμφισβήτητα επίπονα μέτρα, ευρύτατες μεταρρυθμίσεις, δραστικές παρεμβάσεις και ανατροπές στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, η οικονομία, οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες, στον τρόπο που όλοι δουλεύουμε και σκεπτόμαστε. Ωστόσο, δεν πρέπει να μας κάνουν να χάσουμε το μακροπρόθεσμο στόχο. Στόχος στον οποίο πιστεύω συστρατεύεται όλη η ελληνική κοινωνία είναι να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη, ανοιχτή και ανταγωνιστική οικονομία, ικανή να παράγει ευκαιρίες, απασχόληση και πλούτο για τους πολίτες της. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει όχι κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά τώρα, σήμερα, να συμφωνήσουμε και να υιοθετήσουμε ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη. Και ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει ασφαλώς να θέτει τον τουρισμό στις μείζονες προτεραιότητές του. Από την άνοιξη του 2009 και πριν ακόμα ξεσπάσει η κρίση, εμείς στη Eurobank μιλήσαμε για την αναγκαιότητα ενός νέου αναπτυξιακού προσανατολισμού για την ελληνική οικονομία. Θέμα που έθιξε, νομίζω, και ο Υπουργός προηγουμένως, που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και θα της δώσει μακροπρόθεσμη προοπτική. Το νέο αυτό πρότυπο θα πρέπει να στηρίζεται στην εξωστρέφεια, με αιχμή τον εξαγωγικό προσανατολισμό και την τουριστική οικονομία, την καινοτομία, την ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής, με πρωταγωνιστή έναν ιδιωτικό τομέα δυναμικό και ανοιχτό σε ευκαιρίες και ρίσκα. Πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία μας στο διεθνή ανταγωνισμό, επενδύοντας στα πραγματικά συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Στη Eurobank έχουμε αναπτύξει ένα πλέγμα πολύπλευρων πρωτοβουλειών που στηρίζουν ενεργά τις πιο δυναμικές, σύγχρονες και εξωστρεφείς επιχειρηματικές δυνάμεις της χώρας μας. Εχμή των πρωτοβουλειών αυτών αποτελούν οι εξωαγωγικές επιχειρήσεις, η ανάπτυξη έργων υποδομής, η καλλιέργεια της καινοτομίας και ασφαλώς η στήριξη του τουρισμού, θέματα για τα οποία θα μιλήσει αργότερα πιο δεξιωτικά ο κύριος Καραμούζης. Συνεργαζόμαστε δε με πάρα πολλούς παραγωγικούς φορείς της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τον ΣΕΤΕ και τον πρόεδρό του, τον κύριο Αγγελόπουλο. Ο τουρισμός, ιδιαίτερα ο ποιοτικός τουρισμός, αποτελεί έντονα εξωστρεφή κλάδο της οικονομίας μας, με μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές και έντονα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Διαχρονικά, ο τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας, με την ευρεία έννοια αντιστοιχεί περίπου στο 17 με 18% του ΟΕΠ της χώρας. Είναι όμως ένας κλάδος ευάλωτος σε συνεχείς αλλαγές και στον εντονότατο ανταγωνισμό, ενώ πλήττεται σημαντικά από τις ανεπάρκειες του κρατικού μηχανισμού και του θεσμικού πλαισίου, την υστέρηση σε σύγχρονες υποδομές και ευρύτερα την έλλειψη μιας συγκροτημένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής
που θα απαγορεύει συγκεκριμένες τολμηρές και κοινώς αποδεκτές προτάσεις. Οι σημερινές προκλήσεις για τον τουρισμό μας είναι γνωστές. Θα δώσω ορισμένα παραδείγματα. Η υποχώρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς του στους πίνακες ανταγωνιστικότητας που έχουμε, η μείωση της δαπάνης ανεπισκέπτη, ο περιορισμός στη μέση διάρκεια παραμονής, η αλλαγή στο μείγμα των επισκεπτών, είναι όλα αυτά γνωστά, αλλά χρειάζονται άμεση και στοχευμένη αντιμετώπιση. Η πολιτεία έχει αναλάβει ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες, πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε, έχει γίνει μείωση σημαντική του συντελεστή ΦΠΑ και το τέλος παρεπιδημούντων έχει αυτό μειωθεί. Αναμφισβήτητα χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, τις οποίες θα πρέπει να αναλάβουν με διορατικότητα και σύγχρονη αντίληψη και όραμα, όχι μόνο το κράτος, αλλά και ιδιωτικοί φορείς. Γι' αυτό και είναι απαραίτητος ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που να προσδιορίζει τις εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού με ποιοτικά κριτήρια και σεβασμό στο περιβάλλον. Σχεδιασμός που να ικανοποιεί τις εξελισσόμενες ανάγκες μιας διεθνούς απαιτητικής αγοράς, πολλαπλασιάζοντας και μεγιστοποιώντας τα ωφέλη για τη χώρα μας. Κοινός στόχος είναι να περάσουμε και στον τουρισμό σε ένα διαφορετικό από το παρελθόν πρότυπο ανάπτυξης και να παράγουμε ένα διαφοροποιημένο, ελκυστικό και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν που θα προβάλλουν δυναμικά και θα ανταποκρίνεται στην μεταβαλλόμενη παγκόσμια ζήτηση. Το Σεπτέμβριο του 2009 ανακοινώσαμε σε συνεργασία τότε με τον ΣΕΤΕ την εκπόνηση μιας μελέτης με το φιλόδοξο τίτλο «Τουρισμός 2020», για να απαντήσουμε ακριβώς σε αυτή την ανάγκη να σχεδιάσουμε σε ορίζοντα πολλών ετών το ποια θα πρέπει να είναι η μορφή του τουρισμού μας. Κοινός στόχος μας είναι η μελέτη αυτή να αποτελέσει μια υπεύθυνη και αξιόπιστη στρατηγική πρόταση, μια λευκή βίβλο για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Σήμερα η μελέτη αυτή, ένα κομμάτι μόνο της ευρύτερης συνεργασίας που έχουμε με τον ΣΕΤΕ και τον Πρόεδρο, τον κύριο Αγγελόπουλο, είναι πραγματικότητα. Και η στρατηγική πρόταση που διατυπώνεται από τους μελετητές του Συνδέσμου αποτελεί μια ισχυρή πρόκληση για την οποία δεν θα πρέπει να την αφήσουμε αναπάντητη. Θα ήθελα, κλείνοντας από την πλευρά μου, να ευχαριστήσω όλους για την προσοχή σας και την παρουσία σας σήμερα και να ευχηθώ η σημερινή πρωτοβουλία να σηματοδοτήσει την απαρχή μιας συντονισμένης εκστρατείας με τους φορείς και την πολιτεία και το τραπεζικό σύστημα, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας του τουριστικού κλάδου να παίξει τον ρόλο που του αναλογεί στη διεθνή προσπάθεια, στην εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ.